Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast RSP εδώ, με σχόλια αυτή τη φορά για τη μεταγραφή του Μίχαλ Καρμπόβνικ στον Ολυμπιακό. Αν και εφόσον σας αρέσει η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, με ό,τι ανεβάζω τέλος πάντων, αθλητικά, τρομακτικές ιστορίες, μουσικά, μπορείτε φυσικά να πατήσετε το like, να κάνετε εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι να πατήσετε για να ενημερώνεστε για περαιτέρω βιντεάκια που ανεβάζω και ευχαριστώ εκ των προτέρων. Επέλεξαν στον Ολυμπιακό τον Πολωνό λοιπόν, τον νεαρό, 20 ετών, ο οποίος είχε ξεκινήσει ως δεξί μπακ την καριέρα του, μετά έγινε και αριστερό μπακ, μετά έγινε και χαφ, έχει παίξει σε όλες τις θέσεις, είναι πολυθεσίτης. Αυτό που λέμε πασπαρτού. Αρέσκεται γενικά σε τέτοιους παίχτες ο Μαρτίνς. Εντάξει, είναι χρήσιμο να έχεις τέτοιους. Δεν λέω. Γιατί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπορεί να σου γεμίσουν καμιά τρύπα. Αλλά γενικά, αν ρωτούσες εμένα, ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι είναι ότι καλύτερο. Γιατί συνήθως τέτοιοι παίχτες είναι μέχρι το 7, ξέρω εγώ. Δεν σου πάνε 8-9 σχεδόν στο άριστα σε κάποια από αυτές τις θέσεις. Αρκετές φορές δηλαδή ισχύει το πολυθεσίτης και ερημοσπίτης, εντός αγωγικών να το πούμε. Αλλά σε κάποιες άλλες δεν ισχύει, όπως ο Λαμ παλιά, ο Γερμανός δεξής μπακ που βγαίνει και χαφ, αυτά, Μπάγερν Μονάχου, έτσι, όποιος θυμάται, σίγουρα θα με καταλάβει. Εντάξει, εδώ μιλάμε για ένα παιδί που έχει παίξει και 3 φορές στην εθνική του ομάδα, της Πολωνίας, των αντρών. Πριν από αυτό είχε παίξει κι άλλες 45 περίπου, στις μικρές εθνικές, σε όλες, και κάτω των 15, κάτω των 16, των 17, 18, 19. Εντάξει, γενικά ήταν ταλέντο, έτσι, θεωρείται δηλαδή, ακόμη και τώρα κάπως ταλέντο. Βέβαια, για να καταλήξει στην Ελλάδα σημαίνει ότι δεν πέτυχε στην Αγγλία, όπου και ήταν. Από τη Λέγκια, στην Πολωνία που έπαιζε, από τη Β' ομάδα ανέβηκε στην πρώτη, μετά Brighton στην Αγγλία, τον αγόρασε αυτή η ομάδα. Βασικά αυτή η ομάδα λέγεται Brighton and Hove Albion, ολοκληρωμένα, αλλά τέλος πάντων, με χορηγό την American Express, την πιστωτική, το θυμάμαι έτσι και το αναφέρω. Λοιπόν, από εκεί πέρα μιλάμε για ένα ταχύ παίχτη, αρκετά ταχύς είναι, έχει και τεχνική κατάρτιση, για τα ελληνικά δεδομένα θεωρητικά θα καλός θα είναι. Είναι δανεικός, με ρήτρα δηλαδή οψιών στα 8 εκατομμύρια, όχι υποχρεωτική. Εάν θέλει ο Ολυμπιακός και κρίνει, τα δίνει. Απ' τη μία, εντάξει, γκρινιάζει ο φίλαθλος, ο εκάστοτε φίλαθλος δηλαδή, είτε του Ολυμπιακού είτε άλλης ελληνικής ομάδος, για το αν φέρνουμε έτσι ιδανικούς και τα λοιπά στην Ελλάδα, αλλά από την άλλη είναι και κάπως έξυπνο, γιατί θα δεις αν σου αξίζει, αν σου κάνει για να τα χώσεις, να τα σκάσεις τα λεφτά. Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή, παίρνοντας τον δανεικό. Το ίδιο ισχύει και με τον Ρόνι Λόπες, τον Βραζιλιανό Πορτογάλο, που έφερε πρόσφατα ο Ολυμπιακός, πάλι με δανεισμό, πάλι με μεγάλο ποσό, αλλά εντάξει, θα δείξει στην πορεία. Αυτό που είχαν κάνει δηλαδή και με τον Μπρούμα, που έδειξε το παιδί αυτό ότι δεν αξίζει τα 7,5 εκατομμύρια που ζητάγανε εκεί από την Eindhoven, και εγώ πιστεύω ότι καλώς δεν τα έδωσαν από τον Ολυμπιακό τα χρήματα αυτά. Όπως και όλοι οι καινούργοι παίχτες, έτσι και το παιδί αυτό, γιατί παιδί είναι 20 ετών, θα κρυθεί στο χορτάρι. Θα τα δούμε όλα. Ας μην μιλήσουμε από τώρα. Καλό θα ήταν βέβαια να παίζει κυρίως σε μία θέση, γιατί καίγεται ένας παίχτης όταν παίζει σε πολλές, ειδικά όταν είναι σε νεαρή ηλικία. Γι' αυτό και κατέληξε στην Ελλάδα, αντί να πάει σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα στην Αγγλία και να καθιερωθεί. Έτσι, νομίζω αυτό ισχύει, βάσει λογικής. Δεν είναι τίποτα, είναι κοινή λογική απλά. Μπορεί όμως να σου βγει και λεπούρι, μπορεί να σου βγει και χάλια ο παίχτης, να μην σου κάνει όπως ο Βινάγκρε για παράδειγμα, που εκείνος δεν ήθελε κατά την περσινή σεζόν και αποχώρησε μετά από 6 μήνες. Ακούγεται βέβαια ότι θα έρθει και καθαρό αιμό αριστερό μπακ. Έτσι έχει δηλώσει ο ίδιος ο προπονητής ο Μαρτίνς μετά από εκείνο τον αγώνα εναντίον της Σλόβαν εκτός έδρας και την πρόκριση του Ολυμπιακού με το 2-2. Αυτά λοιπόν για τώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει θα το σχολιάζουμε από εδώ πέρα, θα το αναλύουμε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση και να είστε όλοι καλά. Χαιρετώ.